Σήμερα τα σχολεία κλείσανε, βάλανε λουκέτο. Το απόγευμα έχουν πάλι συλλαλητήριο για τα νοσοκομεία τους. Το πρωί τα παιδάκια όλα δεν πήγανε σχολείο. Κάνει πάρα πολύ κρύο εκεί, έχει πέσει η θερμοκρασία και ο κύριος Δήμαρχος πήρε αυτά τα μέτρα που πήρε και θα μας πει γιατί τα πήρε και είναι αυτού του είδους, δηλαδή λουκέτο στα σχολεία. Γεια σας κύριε Δήμαρχε, ο κύριος Τάσος Καραμπατζός είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι γίνεται επάνω? Εκεί, η απόφαση που πήρα για σήμερα να κλείσουν τα σχολεία έχει έναν αποφασιστικό αλλά και συμβολικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Γιατί αρκετά σχολεία φτάσανε στο και 5 από τα 54 σχολεία που έχουμε με 5.000 μαθητές. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι πολύ οξύ και σοβαρό. Σήμερα το πρωί είχαμε 3 βαθμούς. Έγινε ένα συλλαλητήριο το οποίο οργανώθηκε από την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων. Mm-hmm. Πήγαμε όλοι εκεί και γονείς και μαθητές. Η Νάουσα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι μια ορεινή περιοχή. Στα 3-5 πηγάδια ήδη χιόνισε από τα 1000 μέτρα και πάνω. Και πρέπει mm-hmm. οι κατανομές αυτές, τα χρήματα που δίνονται στα σχολεία από το Υπουργείο Εσωτερικών, να γίνονται πιο δίκαια. Είναι 312.000 παίρνουμε για όλη τη χρονιά για 54 σχολεία. Που σημαίνει δηλαδή περίπου 400 ευρώ υπολογίζουμε μέσο όρο το μήνα για κάθε σχολείο. Να και με το πετρέλαιο μέσα, κύριε Δήμαρχε. Όλα μέσα. Πώς? Το πετρέλαιο, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, όλα αυτά, οι γραφικές ύλες, τα αναλώσιμα κτλ. Ένα πετρέλαιο, προσέξτε. Πριν από 3 χρόνια ήταν 0,50-0,40 και τώρα είναι 1,30. Το ίδιο το κράτος φορολογεί τα παιδιά. Αυτό είναι άδικο και εγκληματικό να γίνεται. Και ζητάτε, κύριε Δήμαρχε, μια έκτακτη επιχορήγηση 200.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σωστά το λέμε? Ακριβώς. Μάλιστα. Πολύ σωστά είστε ενημερωμένοι. Ναι. Και τι λέει ο Υπουργός? Ο Υπουργός, κοιτάξτε, σήμερα είναι καθοδόν, έτσι, αύριο έχουμε τη Γενική Συνέλευση όπου θα ζητήσω να τον δω, είναι και ο μιλητής ο κύριος Μιχελάκης. Mm-hmm. Πιστεύω είναι άνθρωπος που ακούει, τέλος πάντων, έτσι ζήτησα και ένα ραντεβού, πιστεύω θα τον δω για να σκύψει πάνω στο ιδιαίτερο πρόβλημα της περιοχής μας. Γιατί ξέρετε ότι ο Δήμος και να θέλει δεν μπορεί να ενισχύσει, να χρηματοδοτήσει τα σχολεία από το δικό του προϋπολογισμό. Και αν θέλετε είναι και λάθος αυτό, έτσι, γιατί σιγά σιγά έτσι θα προωθούν και η παιδεία στους Δήμους, που δεν αντέχουμε άλλο. Τώρα, εδώ έχουν μείνει, αν έμαθα σωστά, κύριε Δήμαρχε, ένα νηπιαγωγείο και 3 δημοτικά χωρίς καθόλου θέρμανση. Ακριβώς. Όμως, δύο μέρες πριν την Παρασκευή, δηλαδή, καταφέραμε έτσι με την προσωπική εγγύηση του Δημάρχου, πήγανε δεζινάδες μια μικρή ποσότητα για να μην έχουμε πρόβλημα με τα παιδιά, αλλά αυτό δεν πάει άλλο. Θα το βρούμε μπροστά μας και για τα υπόλοιπα σχολεία. Δηλαδή, αύριο τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά, κύριε Δήμαρχε? Αύριο, ναι. Ήταν μόνο για σήμερα η απόφαση. Και εδώ να τονίσω κάτι όμως, γιατί περίμενα πραγματικά μεγαλύτερη συμπαράσταση από τους δασκάλους και καθηγητές. Ναι. Αλλά έχει πέσει, αν θέλετε, έτσι, αυτός ο φόβος των δημοσίων υπαλλήλων. Ναι. Και μια τρομοκρατία σε εισαγωγικά, ότι ξέρετε, αν δεν πάτε θα έχετε προβλήματα με διαθεσιμότητες κτλ. Ναι. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι λοιπόν και αποφασισμένοι για αυτά τα θέματα των παιδιών. Δεν μου λέτε, τα παιδιά θα κρυώσουν και αύριο. Δεν είναι ότι δεν θα κρυώσουν σήμερα και καθίσαν σπίτια τους, αλλά θα συνεχίσουν να κρυώνουν τα παιδιά. Με τι θα έρθουν με τα μπουφάν τους να κάνουν? Οι καθηγητές κάνουν μια καλή διαχείριση, βέβαια, οι διευθυντές των σχολείων. Διαχειριζόμαστε τη φτώχεια μας, τα ανοίγουν μόλις μία-μιάμιση ώρα το πρωί τα καλοριπέρ, που δεν φτάνει, έτσι. Ναι, βέβαια. Τώρα η τρίτη δόση που από τις 4 που έρχονται, 4 των 78.000 είπαμε για την Άουσα, για 54 σχολεία, η τρίτη υπογράφηκε προχθές από τον κύριο Μιχελάκη. Ναι. Εγώ μέχρι την Παρασκευή, Δευτέρα το αργότερο, θα τα δώσω τα λεφτά αυτά τα σχολεία. Θα σας καλύψουν αυτά τα χρήματα. Και τις ανάγκες. Δόση υπολείπεται. Δεν σας άκουσα. Θα σας καλύψουν τις ανάγκες σας αυτά τα χρήματα που θα σας δώσει ο κ. Μιχελάκης? Μα φυσικά όχι, γιατί τα σχολιά χρωστάνε τα περσινά, χρωστάνε στην αγορά έξω προμηθευτές με τα φωτοτυπίες, απορριπαντικά, πετρέλαιο, αρκετοί χρωστάνε από τις προηγούμενες χρονιάς, καταλάβατε. Ναι, άρα δηλαδή έχετε και τα χρωστούμενα, δεν έχετε μόνο τα φετινά. Ακριβώς. Έχετε και τα περσινά. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, στη συνάντησή σας με τον κύριο Μιχελάκη, που θα ζητήσετε αυτά τα 200.000 έκτακτη επιχορήγηση για σας, ναι, να καλυφθούν τώρα οι ανάγκες, να μην κρυώσουν τα παιδιά, να μην είναι 4 σχολεία, ένα δημοτικό και 3 νηπιαγωγείο και 3 δημοτικά χωρίς καθόλου πετρέλαιο και όλα αυτά, δεν θα έπρεπε να τεθεί στο τραπέζι το θέμα του αφορολόγητου πετρελαίου στα σχολεία? Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Αυτό πολύ σωστή, θα το θέσετε? Βεβαίως θα το θέσω, mm-hmm. και ήδη χθες την ΠΕΔ, που είμαι και εκπρόσωπος στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων, το είπα αυτό το θέμα.
Είναι ντροπή δηλαδή. Πρέπει να ισχύσει ό,τι ισχύει στους άλλους δημόσιους φορείς, όπως στο στρατό για παράδειγμα. Ναι. Δεν φορολογείται το πετρέλαιο. Δηλαδή το ίδιο το κράτος φορολογεί τα νιάτα μας, τους μαθητές μας. Είναι άδικο και παρανοϊκό αυτό που συμβαίνει. Ε, βέβαια, αυτομάτως θα έπεφτε το κόστος πάρα πολύ. Μήπως... Και δεν έτσι, δεν θα συζητάγαμε. Μήπως φοβούνται, επειδή είπε ο κύριος Δήμαρχος για το θέμα του στρατού. Ξέρετε ότι αυτή η φοβερή μείωση των καυσίμων στο στρατό έχει δημιουργήσει και το λαθρεμπόριο. Και μπορεί να σας πει ότι μην ανοίξουμε και άλλη πληγή, ότι αν θα γίνει και με τα σχολιά, θα γίνει και ένα λαθρεμπόριο και ανοίγουμε και άλλη πόρτα σε κάτι αετονίχηδες και απατεώνες. Να κάνουμε χορηγίες, ας πούμε, για να συντηρηθούν τα σχολιά μας. Βγαίνουν οι γονείς και λέει εντάξει να δώσουμε. Ναι. Να μην φτάσουμε εκεί πέρα. Η παιδεία είναι δημόσια, δωρεάν παιδεία, έτσι. Φυσικά. Μην το ρίξουμε και αυτό το βάρος στους δήμους. Έλεος πια, είμαστε ήρωες οι δήμαρχοι. Όχι, όλοι πρέπει να δώσουμε αυτόν τον αγώνα για το αφορολόγητο πετρέλαιο στα παιδιά, για όνομα του Θεού, στα σχολεία. Είναι το αυτονόητο. Και θα έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει από εκεί, Λίτσα. Με συγχωρείς, ακούγει ο κύριος Δήμαρχος. Είναι κάτι που έπρεπε να έχει γίνει. Όπως και σε ιδρύματα, όπως και σε πάρα πολλά. Δεν κάνουμε εκεί την οικονομία τώρα. Οπότε αυτομάτως δεν θα ζητάγατε επιχορήγηση των 200.000 ευρώ έκτακτη για να μπαλώσετε τρύπες. Θα αρκούσε για και για πολύ μεγάλη. Πολλά αυτονόητα δεν έχουν γίνει δυστυχώς. Λοιπόν. Πολλά αυτονόητα. Να ρωτήσω και κάτι. Και να πω και κάτι, γιατί και άλλοι δήμοι, έτσι, εμείς είμαστε οι πρωτοπόροι, αλλά το πρόβλημα θα βγει και σε άλλους δήμους, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Πληρώνουν εξιδίων που είναι παράνομο. Πληρώνουν τα ρεύματα, δεν ξέρω, και πιθανά κάποιες άλλες δαπάνες που είναι λειτουργικές των σχολείων. Αυτό είναι παράνομο και έχει το ελεκτικό συνέδριο, έχει βγάλει άκυρες αυτά τα εντάλματα, τα χρηματικά. Θα καταλογιστούν και θα τρέχουν στις φυλακές οι υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών των Δήμων. Έχουμε. Άρα λοιπόν αυτά. Κάποιοι Δήμοι που λένε ότι εμείς είμαστε εντάξει και η Νάουσα έχει πρόβλημα, θα το βρουν μπροστά τους αυτό. Κατάλαβα. Το απόγευμα όμως έχετε και άλλο ένα συλλαλητήριο, το οποίο σε τι αποσκοπεί, κύριε Δήμαρχε? Σήμερα ήταν η μέρα των συλλαλητηρίων στην Νάουσα. Έτσι, η Νάουσα είναι μια αγωνιστική πόλη, αγωνιστική περιοχή. Ναι, σημεοφόρος είναι, θα λέγαμε. Σημεοφόρος, γιατί έχουμε ένα νοσοκομείο ιστορικό από το 1937, με δωρεές των εργοστασίων του Λαναρά που υπήρχαν πάλι ποτέ στην Νάουσα. Και πραγματικά είναι ένα στολίδι για τον κόσμο, εξυπηρετεί σήμερα όχι μόνο τις 35.000 του Δήμου μας, αλλά και ευρύτερα της περιοχής, με άριστο προσωπικό, όμως υποβαθμίζεται συνεχώς από έλλειψη ιατρικού προσωπικού, νοσηλευτικού κτλ. Έτσι, έχει υποσχεθεί ο κύριος Γεωργιάδης τον Ιούλιο που τον επισκεφτήκαμε, μια διαπαραταξιακή επιτροπή, ότι θα καλύψει τα κενά αυτά με επικουρικούς, έστω για κάποιο διάστημα. Όμως δεν έχει γίνει αυτό. Και φοβόμαστε, υποψιαζόμαστε ότι φτύνει ολοταχώς, έτσι, και υποβαθμίζεται. Είναι το μοναδικό νοσοκομείο που έχετε εκεί? Άλλα κέντρα υγείας έχετε στην περιφέρεια της Νάουσας? Κοιτάξτε, στον νομό Ημαθίας είναι δύο νοσοκομεία, δύο μονάδες πια, με ενιαία διοίκηση, Νάουσα και Βέρεια, έτσι, με την κεντρική διοίκηση τη Βέρεια. Ναι. Αλλά της Βέρειας βέβαια στο νοσοκομείο είναι πολύ μεταγενέστερο. Έτσι εκπροσωπεί, εξυπηρετεί μια ευρύτερη περιοχή, μέχρι την Αλεξάνδρεια. Η Νάουσα είναι μια περιοχή που απέχει περίπου 25 χιλιόμετρα, έτσι. Και εδώ μία ζωή να σώσουμε είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι ότι υπάρχει στη Βέρεια και μπορεί να πάει. Έχουμε ένα καρδιακό επεισόδιο το οποίο σε 5 λεπτά πρέπει να τύχει προστασίας και εξυπηρέτησης ο άνθρωπος. Ναι. Από γιατρούς έχετε, για εκεί πέρα υπάρχει και πρόβλημα ιατρικό εκτός από το... Ακριβώς, αυτό σας λέω, στην παθολογική μας κλινική. Τι σας λείπει δηλαδή από επιστημονικό προσωπικό? Έχει ελλείψεις. Τουλάχιστον 6 γιατροί λείπουν. Έτσι, μηχανήματα, εργαλεία, νοσηλευτικό, φαρμακευτικό υλικό. Αυτά όλα μας βάζουν σε μια αγωνία, καταλαβαίνετε. Και λέμε ότι δεν έρχεται ακαρία ο ξαφνικός θάνατος. Σιγά σιγά το υποβαθμίζουν μέχρι να έρθει ο οριστικός θάνατος. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε εμείς. Γι' αυτό λοιπόν γίνεται σήμερα πάλι συλλαλητήριο. Τι ώρα? Όλους τους φορείς της πόλης. Αυτά είμαστε υπεράνω κομμάτων και για την παιδεία και για την υγεία μας. Είμαστε μια γροθιά όλος ο κόσμος και θα αντιπαρατεθούμε και θα διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε. Να ρωτήσω κάτι. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Σήμερα ήταν συμβολική αυτή η κίνηση. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Είτε πάρετε την επιχορήγηση είτε όχι, κύριε Δήμαρχε. Αύριο θα ανοίξουν τα σχολεία. Πάλι βέβαια με ελελογισμένη χρήση των πετρελαίων στους καθηγητές. Τα αποθέματα που έχουμε. Είναι μπροστά μας, έτσι. Εάν δούμε τις επόμενες μέρες ότι δεν έχουμε φως στον ορίζοντα, εδώ είμαστε και θα επανέλθουμε δυναμικότερα. Μάλιστα.
Είπα, θα το παρακολουθούμε το θέμα, το βήμα της εκπομπής στη διάθεσή σας. Θα το παρακολουθήσουμε, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Ήταν ο Δήμαρχος Νάουσας, όπως είδατε. Προχώρησε σε αυτή τη συμβολική κίνηση του να βάλει λουκέτο στα σχολεία. Τρία δημοτικά και ένα νηπιαγωγείο χωρίς καθόλου πετρέλαιο. Τα υπόλοιπα σχολεία ανάβουν τη θέρμανση μία-μία μισή ώρα κάθε πρωί για να ζεσταθούν. Ακούσατε ότι στην Άουσα σήμερα είχε 3 βαθμούς και τα παιδιά μας παγώνουν. Και ακούσατε ότι ζητάει 200.000 έκτακτη επιχορήγηση για και πετρέλαιο. Αυτά τώρα έτσι, για να περάσουν και το χειμώνα. Και αυτό είναι για να περάσουν πυροσβεστικά, αν θέλετε, διότι είναι πυροσβεστικές αυτές οι λύσεις. Πάμε μια μουσική έτσι ανάπαυλα.